Μινιάζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την ένατη ενότητα του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα Λειτουργικά Συστήματα Ενσωματωμένων Συστημάτων. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση του χρονοπρογραμματισμού των ενσωματωμένων συστημάτων πολλαπλών διεργασιών, η κατανόηση των προθεσμιών που συναντώνται σε αυτά τα συστήματα, πώς αντιμετωπίζονται από τα λειτουργικά συστήματα και γιατί υπάρχει ανάγκη για τη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος στα ενσωματωμένα συστήματα. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τις πολλαπλές εργασίες και διεργασίες. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερες από μία λειτουργίες. Για παράδειγμα, ανταποκρίνονται σε πλήθος εξωτερικών συμβάντων και αποφασίζουν να δράσουν αναλόγως του προγραμματισμού. Στο αυτοκίνητο συναντούμε ενσωματωμένα συστήματα που ελέγχουν τον κινητήρα, προκειμένου να γίνει η καλύτερη κάψη καυσίμου. Υπάρχει οθόνη ελέγχου ζώνης ασφαλείας. Κατά πόσο η ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί από έναν οδηγό καθώς οδηγάει το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές εργασίες που συμβαίνουν στον ίδιο χώρο, στο παράδειγμα μας ένα αυτοκίνητο, και θα πρέπει το ενσωματωμένο σύστημα να ανταποκριθεί διαφορετικά σε κάθε ερέθισμα. Απαιτείται ανταπόκριση λοιπόν σε πραγματικό χρόνο, κάτι που συνδέεται και με την αρχιτεκτονική του συστήματος, αλλά και με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Μάλιστα, σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω από έναν επεξεργαστή, τότε ο ένας επεξεργαστής μπορεί να ενημερώσει κάποιον άλλον επεξεργαστή προκειμένου αυτός να δράσει, άρα λοιπόν να σταματήσει αυτό που εκτελεί εκείνη τη στιγμή για να εκτελέσει κάποιο άλλο τμήμα κώδικα. Πολλές φορές συναντούμε ενσωματωμένα συστήματα που είναι συστήματα πολλαπλών εργασιών με πολλαπλούς ρυθμούς εκτέλεσης. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες εργασίες που εκτελούνται ανά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάποιες άλλες εργασίες που εκτελούνται ανά ένα διαφορετικό χρονικό διάστημα, έχουν μια άλλη περίοδο. Υπάρχουν διεργασίες ενδεχομένως που εκτελούνται και ασύγχρονα, εκτός περιοδικότητας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, οι διεργασίες τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς βάσει των υπολογιστικών αναγκών των εργασιών. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα πολλών κατηγοριών. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι τα ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου, δηλαδή ενσωματωμένα συστήματα που πρέπει να δράσουν άμεσα σε πραγματικό χρόνο όταν συμβεί ένα εξωτερικό γεγονός. Θα πρέπει λοιπόν να τηρηθούν κάποιες προθεσμίες. Η συχνότητα της προθεσμίας μπορεί να είναι περιοδική, κάτι που συμβαίνει ανά μία γνωστή περίοδο, ή απεριοδική, ασύγχρονη. Μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, ένα περιοδικό γεγονός είναι ο έλεγχος ενδεχομένως κατανάλωσης ενέργειας σε ένα σύστημα κάθε 5 λεπτά και η δράση σε περίπτωση που εμφανιστεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο. Ενώ ένα ασύγχρονο γεγονός μπορεί να είναι ένα στήριο που θα ανιχνεύσει φωτιά. Οπότε τότε άμεσα θα πρέπει το ενσωματωμένο σύστημα να προβλήσει τις κατάλληλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο τύπος της προθεσμίας μπορεί να είναι είτε σκληρός, hard, που σημαίνει ότι η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία του συστήματος. Και η αποτυχία του συστήματος συνδέεται με δημιουργία ατυχήματος ή δυστυχήματος. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο έχει ένα ενσωματωμένο σύστημα που ελέγχει τα φρένα, το γνωστό
Anti-Braking System, ABS. Σε περίπτωση λοιπόν που ανιχνευτεί ότι ένας από τους δύο τροχούς ολισθαίνει, δεν υπάρχει η κατάλληλη πέδηση για να σταματήσει το σύστημα, τότε θα πρέπει άμεσα το σύστημα να εκτελέσει την ενέργεια της διαδοχικής επίδρασης των φρένων προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ολίσθηση. Αυτό είναι μια σκληρή προθεσμία, μια hard προθεσμία. Αν τύχει και δεν το κάνει, χαθεί αυτή η προθεσμία, η προθεσμία ότι πρέπει να γίνει μέσα σε millisecond, τότε δεν θα λειτουργήσουν τα ABS, τα φρένα, και ενδεχομένως το αυτοκίνητο θα τρακάρει, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό λοιπόν είναι μια σκληρή προθεσμία. Υπάρχουν και οι μαλακές προθεσμίες, οι soft προθεσμίες. Σε περίπτωση που έχουμε μια soft προθεσμία, η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα μια υποπαθισμένη ανταπόκριση. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι είναι η αναπαραγωγή τραγουδιών σε κωδικοποίηση και συμπίεση MP3. Αυτό σημαίνει ότι αν το σύστημα είναι αρκετά αργό και δεν μπορέσει να αποκωδικοποιήσει το κατάλληλο πλαίσιο μουσικής του αρχείου MP3, τότε ο καταναλωτής θα βιώσει μια εμπειρία όχι τόσο αρμονική, γιατί θα ακούσει θόρυβο. Πολλές φορές λοιπόν, αν δεν γίνεται αποκωδικοποίηση, τότε ακούει ένα λευκό θόρυβο στα ηχεία του, με συνέπεια λοιπόν να έχει γίνει κάποιο degradation, δηλαδή μείωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Δεν θα πεθάνει κανείς από αυτό. Αλλά είναι μια προθεσμία που η μη τήρησή της προκαλεί μείωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας του συστήματος. Ένας άλλος τύπος προθεσμίας είναι η firm, που είναι ανάμεσα στην soft και στη hard. Γενικά η αργή ανταπόκριση σε μια προθεσμία είναι άγριστη, αλλά μπορεί να γίνουν ανοιχτές ένας πολύ μικρός αριθμός από αυτές τις καθυστερήσεις. Αν βέβαια η περίοδο των διεργασιών σχετίζονται μεταξύ τους, για παράδειγμα ξέρουμε ότι το σύστημά μας εκτελεί 3 διεργασίες, η μία διεργασία εκτελείται κάθε δευτερόλεπτο, η άλλη διεργασία εκτελείται κάθε 2 δευτερόλεπτα και η τρίτη διεργασία κάθε 4 δευτερόλεπτα, τότε μπορεί να κατασκευαστεί από τον ίδιο το χρήστη ένας απλός κώδικας χρονοδρομολόγησης χωρίς καν λειτουργικό σύστημα. Ένα παράδειγμα μπορούμε να συναντήσουμε σε κάποια διαφάνεια παρακάτω. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε στη διαφάνεια των ελέγχων κινητήρα, όπου υπάρχει ένα σύνολο από διεργασίες που πρέπει να εκτελέσουμε. Μία εργασία είναι ο έλεγχος του σπιθυριστή, δηλαδή το μπουζί, όπως γνωρίζουμε. Ένας άλλος είναι ο έλεγχος του στροφαλοφόρου άξονα. Ο έλεγχος του μείγματος καυσίμου αέρα, κατά πόσο είναι η σωστή αναλογία ώστε να υπάρξει και η βέλτιστη ανάφλεξη. Αισθητήρας οξυγόνου και φίλτρο κάλμα. Η σχέση φάση μεταξύ της μετακίνησης του εμβόλου και του σπιθύρα πρέπει να αλλάξει κάθε φορά στην ανάρτηση της ταχύτητας της μηχανής. Υπάρχουν πολλαπλές διεργασίες που χρησιμοποιούν πολλαπλούς αισθητήρες. Κάποιες τυπικές τιμές για τους ελέγχους και τις διεργασίες του κινητήρα φαίνονται στο συγκεκριμένο slide. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χρονισμός του μπουζί πρέπει να γίνεται κάθε 2 millisecond, η ειρηνιστική βαλβίδα κάθε 2 millisecond, η ενεργοποίηση κατάστασης κάθε 100 millisecond και το καθεξής. Όλα αυτά είναι αισθητήρια, είναι εργασίες που χρησιμοποιούν την είσοδο από αισθητήρια και θα πρέπει κάθε φορά να εκτελούνται στην περίοδο που έχει προδιαγράψει ο κατασκευαστής. Ένα ερώτημα είναι, υπάρχουν πολλές διεργασίες. Σε ένα υπάρχον σύστημα μπορούμε να καλύψουμε
όλες αυτές τις ανάγκες, μπορούν να τηρηθούν όλες αυτές τις προθεσμίες. Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα, τότε έρχεται ένα επόμενο ερώτημα. Σε περίπτωση που δεν μας καλύπτει η υπάρχουσα αρχιτεκτονική, τι αρχιτεκτονική πρέπει να επιλέξουμε ώστε να καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις? Οι χρονικές απαιτήσεις της διεργασίας εξαρτώνται από κάποια μετρικά. Ένα από αυτά είναι η περίοδος. Το περίοδος που είναι το διάστημα ανάμεσα στην ενεργοποίηση μιας εργασίας. Η κάθε διεργασία έχει τη δικιά της περίοδο. Το διάστημα έναρξης είναι το αντίστοιχο της περίοδου. Ο χρόνος εισαγωγής ή ετοιμότητας της διεργασίας είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. Ο χρόνος έκδοσης είναι ο χρόνος όπου η διεργασία απελευθερώνεται και εκτελείται. Η απεριοδική διεργασία ξεκινάει από ένα γεγονός όπως η αύξηση δεδομένων. Και η προθεσμία, το deadline, είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η διεργασία και μετριέται από το χρόνο έναρξης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν θα καλυφθούν οι προθεσμίες των διεργασιών. Θα υπάρχουν λοιπόν χρονικές παραβιάσεις. Όπως είπαμε, υπάρχουν δύο βασικά είδη προθεσμιών. Τα hard και τα soft. Τα hard deadline, όπου το σύστημα αποτυχάνει αν χαθεί η προθεσμία και σε αυτή την περίπτωση μπορούν βέβαια να ενεργοποιηθούν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει ολική κατάρρευση του συστήματος. Για παράδειγμα, η εναλλαγή σε μια εναλλακτική κατάσταση λειτουργίας. Στα μαλακά deadlines, ο χρήστης ίσως το παρατηρήσει, το σύστημα δεν αποτυχάνει τελείως, όπως είπαμε για το MP3 player, μπορεί να αγνοηθεί τελείως η αποτυχία ή να ενεργήσει πάλι το σύστημα για την αποφυγή διάδοσης κακών και άχρηστων δεδομένων. Ένα παράδειγμα είναι η εισαγωγή σιγής σε μια τηλεφωνική κλίση διαδικτύου. Στα ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία επειδή είναι και hardware και software, είναι και πιο δύσκολο να αναβρεθούν και να επιδιορθωθούν. Ακόμα και διαστημόπλια που φέρουν αρκετά ενσωματωμένα συστήματα, συναντούν τέτοια προβλήματα. Για παράδειγμα, η πρώτη εκτόξευση του διαστημοπλίου καθυστέρησε από ένα χρονικό σφάλμα λογισμικού. Υπήρχε το Primary Control System, σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού λογισμικού PAS και το βοηθητικό σύστημα, το σύστημα υποστήριξη, το BFS. Υπήρχαν στο σύστημα PAS 4 επεξεργαστές, 4 υπολογιστές και κάναν τις ίδιες ακριβώς πράξεις όπου η πλειοψηφία καθόριζε το αποτέλεσμα. Αυτό είχε γίνει για να έχει ασφάλματα σε περίπτωση που χαλάσει ένας επεξεργαστής. Θα μπορούν οι υπόλοιποι μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας να αποφασίζουν για κάποιες ενέργειες. Το BFS σύστημα απέτυχε να συγχρονιστεί με το PAS και έγινε αυτόματη απεμπλοκή επειδή αποφασίστηκε ότι το PAS ήταν ελοντοματικό και έτσι λοιπόν δεν μπορούσε το Primary Control System να ενεργοποιηθεί. Αυτό οφειλόταν σε αλλαγή μιας ρουτίνας που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια μέχρι το σημείο της εκτόξευσης, όπου είχε προσθέσει μια μικρή καθυστέρηση. Είχαν μπει κάποιες παραπάνω εντολές. Αυτή η μικρή καθυστέρηση κατέριψε τους υπολογισμούς για το χρόνο έναρξης. Για παράδειγμα, είχαν βρει π.χ. ότι αυτή η ρουτίνα θέλει 1 millisecond για να εκτελεστεί και ενεργοποιείται κάθε π.χ. 3 millisecond. Όμως με τις εντολές που βάλανε έξτρα, αντί για 1 millisecond είναι 1,2 millisecond. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να χρονοδρομολογηθεί κάποια στιγμή και έτσι λοιπόν να δημιουργήσει αυτό το σφάλμα. Ήταν κάτι που μπορούσε να συμβεί ένα στις 67 φορές και όμως συνέβηκε. Δεν είχε βρεθεί στις προσομοιώσεις και στις δοκιμαστικές λειτουργίες πιο πριν, αλλά έγινε τη στιγμή της εκτόξευσης. Η απλούστερη υλοποίηση για χρονοδρομολόγηση περιέχει ένα βρόχο.
εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πάνω στο χρόνο εκτέλεσης. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα αέναο βρόχο, while true, όπως βλέπουμε, όπου συνεχώς εκτελεί την πρώτη διεργασία, μετά την δεύτερη διεργασία και επαναλαμβάνεται. Αυτό εκτελείται συνεχώς. Κάτι τέτοιο συναντούμε σε απλά συστήματα, σε απλούς μικροελεκτές. Για παράδειγμα, στο Arduino που έχει τον επεξεργαστή ATmega328U, έναν οχτάμπιτο μικροεπεξεργαστή, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα λειτουργικό σύστημα σε αυτή την πλατφόρμα. Άρα λοιπόν, μία χρονοδρομολόγηση απλή που την υλοποιούμε σε όλα μας τα project είναι η τοποθέτηση ως διεργασιών που εκτελούνται συνεχώς σε έναν βρόχο, στον βρούχο loop. Κάποια άλλη υλοποίηση είναι η υλοποίηση χρονομετρωμένου βρόχου, όπου ενσωματώνει το σύνολο όλων των διεργασιών σε μία ενιαία συνάρτηση που υλοποιεί τη συνολική διεργασία και χρησιμοποιεί χρονοδιακόπτη για να ελέγξει την εκτέλεση της διεργασίας. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στον χρονισμό των επιμέρους διεργασιών. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που η πλατφόρμα μας υποστηρίζει διακοπές με χρονοδιακόπτη, με αλάρμ, με timer, όπως είναι γνωστό. Έτσι λοιπόν, πάλι δεν έχουμε τώρα κλείσει πολλαπλώς συνθήκες, να κλείσει μιας μόνος συνάρτησης, η οποία αυτή η συνάρτηση καλεί τις υπόλοιπες συναρτήσεις. Μία άλλη υλοποίηση είναι η υλοποίηση πολλαπλών χρονιστών. Κάθε εργασία έχει τη δικιά της συνάρτηση και το δικό της χρονιστή. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει το σύστημά μας να έχει πολλούς χρονιστές. Έτσι λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ας πούμε μια συνάρτηση Void PA, η οποία έχει έναν ρυθμό εκτέλεσης α, άρα λοιπόν θέτει το χρονιστή κάθε α δευτερόλεπτα να ενεργοποιείται, να στέλνει μια διακοπή και το σύστημα να σταματάει αυτό που εκτελεί και να εκτελεί τη συνάρτηση χειρισμού της συγκεκριμένης διακοπής που είναι η πα με όλες αυτές τις υποσυναρτήσεις. Ενώ υπάρχει και ένα σύνολο διεργασιών που βρίσκονται στην συνάρτηση β με ένα ρυθμό β, μπορούμε να θέσουμε έναν δεύτερο χρονιστή να εκτελείται κάθε β χρονικές στιγμές και μόλις εκτελείται να ενεργοποιείται η συνάρτηση χειρισμού διακοπής β. Το πρόβλημα βέβαια είναι κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι αυτοί οι χρονιστές. Για παράδειγμα, το Arduino έχει όλο και όλο δύο χρονιστές, από τους οποίους ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον έναν. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό. Μία άλλη υλοποίηση που συναντάμε σε κάποια απλά ενσωματωμένα συστήματα που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε λειτουργικό σύστημα είναι η υλοποίηση χρονοδιακόπτη και μετρητή. Εδώ χρησιμοποιείται ένας μετρητής λογισμικού για να διαιρέσει το χρονιστή, που σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι διεργασίες να είναι καθαρά πολλαπλάσια της περιόδου του χρονιστή. Έχουμε λοιπόν το slide που μας δείχνει ότι έχουμε μία μεταβλητή P2 count, όπου αυτή χρησιμοποιείται ως μετρητής λογισμικού. Εκτελείται η πρώτη συνάρτηση. Η δεύτερη συνάρτηση βλέπουμε ότι εκτελείται κάθε φορά ύστερα από τρεις εκτελέσεις, γιατί πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο. Άρα η P1 εκτελείται τη χρονική στιγμή όταν το πεδίο count είναι 0 και όταν το πεδίο count είναι 1. Δύο φορές λοιπόν εκτελείται η P1 και στην τρίτη εκτέλεση της P1 τότε εκτελείται και η P2. Άρα λοιπόν κάθε τρίτη εκτέλεση της P1 εκτελείται P2, στη συνέχεια θέτει την τιμή 0 και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Όλες οι προηγούμενες βέβαια υλοποιήσεις είναι ανεπαρκείς. Καλύπτουν κάποιες φορές το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης. Είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και εγώ προσωπικά σε ενσωματωμένα συστήματα με Arduino τις έχω υλοποιήσει, γιατί δεν μπορούσα να βάλω κάποιο λειτουργικό σύστημα. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μας καλύπτουν αυτές οι λύσεις. Χρειάζεται ένας καλύτερος έλεγχος του χρονισμού.
ένας καλύτερος μηχανισμός για τις υποροτήνες. Και δεδομένου ότι υπάρχει μια αυξημένη πολυπλοκότητα στη διαχείριση του κώδικα και την τήρηση των προθεσμιών, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει ανάγκη για ένα λειτουργικό σύστημα. Ενσωματωμένα, συστήματα τα οποία δεν έχουν πολύπλοκες απαιτήσεις δεν χρειάζονται λειτουργικό σύστημα και εξάλλου δεν μπορούν να εκτελέσουν και λειτουργικό σύστημα λόγω των περιορισμένων πόρων που έχουν. Όμως, ένα ενσωματωμένο σύστημα που εκτελεί πολύπλοκες διεργασίες, τότε χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα που δεν έχουν λειτουργικό σύστημα και υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα που έχουν λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει τους πόρους που πάνε στον επεξεργαστή, που σχετίζονται με την είσοδο-έξοδο, που σχετίζονται με τη μνήμη που έχει διατεθεί και προσπαθούν με δικαιοσύνη να κατανείμουν τους πόρους στις διεργασίες. Ο πιο σημαντικός πόρος είναι ο επεξεργαστής. Η πρόσβαση στη CPU ελέγχεται από τον χρονοπρογραμματιστή. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν χρειάζεται να παρακολουθεί τις προτεραιότητες των διεργασιών σε περίπτωση που υποστηρίζει προτεραιότητες και που σημαίνει ότι διεργασίες με υψηλότερη προτεραιότητα θα εκτελέσουν πρώτες, την κατάσταση χρονοπρογραμματισμού και το block ενεργοποίησης της διεργασίας. Είναι το γνωστό PCB, Process Control Block, όπως είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Οι διεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν είτε στατικά πριν ξεκινήσει το σύστημα, είτε δυναμικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Η στατική δημιουργία των διεργασιών από πριν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει επιβάρηση κατά τον χρόνο εκτέλεσης του συστήματος για τη δημιουργία των διεργασιών. Γιατί για να δημιουργηθεί μια διεργασία υπάρχει μια επιβάρηση λόγω της μεταφοράς της διεργασίας από το δίσκο στη μνήμη και της αρχικοποίησης των κατάλληλων δομών του λειτουργικού συστήματος. Απ' την άλλη, η δυναμική δημιουργία μιας διεργασίας σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη διαχείριση των πόρων, γιατί κάποιες διεργασίες μπορεί να μην χρειάζονται να εκτελούνται συνέχεια. Άρα λοιπόν η περιοχή της μνήμης μπορεί να διαμοιραστεί σε άλλες διεργασίες ή κάποιες διεργασίες μπορεί να μην εκτελεστούν καθόλου τελικά. Γι' αυτό λοιπόν και οι δύο υλοποιήσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η στατική λοιπόν απαιτεί περισσότερη μνήμη, αλλά είναι ενδεχομένως πιο γρήγορη, αλλά όχι τόσο αποτελεσματική για τη χρήση των πόρων, ενώ η δυναμική μπορεί να χρησιμοποιήσει λιγότερους πόρους, αλλά έχει κάποια μεγαλύτερη επιβάρηση. Υπάρχει ο χρονοπρογραμματισμός ο γενικός, όπως συναντάμε στα λειτουργικά συστήματα για επιτραπέζιους υπολογιστές ή για λάπτοπ, και ο ενσωματωμένος προγραμματισμός. Οι σταθμοί εργασίας προσπαθούν να αποφύγουν την ύπαρξη διεργασιών που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Ενώ τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να τηρούν τις προθεσμίες. Υπάρχει λοιπόν διαφορετική ανάγκη για τους δύο τύπους προγραμματισμών. Προθεσμίες για τα ενσωματωμένα συστήματα, ενώ προστασία και δικαιοσύνη στους σταθερούς υπολογιστές. Άρα λοιπόν ένα λειτουργικό σύστημα έχει πολλαπλές εργασίες που οι εργασίες υλοποιούνται με πολλαπλές διεργασίες. Προτιμητέα είναι η χρήση των λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου, Real Time Operating System. Δηλαδή, λειτουργικά συστήματα που παρέχουν ευκολίες και υπηρεσίες για την ικανοποίηση απαιτήσεων πραγματικού χρόνου. Η χρήση διεργασιών για την τμηματοποίηση των λειτουργιών και ενσωμάτωση του ελέγχου γίνεται πολύ ευκολότερα σε ένα λειτουργικό σύστημα, γιατί το λειτουργικό σύστημα, όπως είχαμε δει στο αντίστοιχο μάθημα, παρέχει μία πλατφόρμα εύκολης ανάπτυξης νέων προγραμμάτων, αφού δίνει τόσες πολλές κλίσεις συστήματος έτοιμες να χρησιμοποιηθούν από τις διεργασίες του χρήστη. Το πιο γνωστό πρότυπο για τα λειτουργικά συστήματα είναι το POSIX, που στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πρότυπο μόνο, αλλά μία οικογένεια προτύπων. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις POSIX. Αλλά υπάρχει μεγάλη ομοιότητα, οπότε αν πούμε ένα σύστημα είναι POSIX, τότε σημαίνει ότι παρέχει κάποιες τυπικές κλίσεις συστήματος
και υπάρχει μια συμβατότητα ανάμεσα σε πόζικ λειτουργικά συστήματα. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί από ένα οργανισμό. Τα πόζικ λειτουργικά συστήματα είναι συμβατά σε επίπεδο πηγαίου κώδικα, δηλαδή ο πηγαίος κώδικας μπορεί να μεταγλωριστεί από ένα λειτουργικό σύστημα σε ένα άλλο. Υπάρχουν επεκτάσεις πραγματικού χρόνου POSIX για ασύγχρονη ή σύγχρονη είσοδο-έξοδο, διαμοιραζόμενη μνήμη, ρολόγια, σύστηματα πραγματικού χρόνου. Όπως είπαμε, ένα ενσωματωμένο σύστημα εκτελεί κάποιες εργασίες. Η κάθε εργασία υλοποιείται με μία ή περισσότερες διεργασίες. Μία εργασία είναι μία λειτουργική περιγραφή μιας συνδεδεμένης ομάδας λειτουργιών και μία εργασία μπορεί επίσης να είναι μία συλλογή διεργασιών. Για παράδειγμα, στο FreeBSD λειτουργικό σύστημα υπάρχει η εργασία της η αποστολής και λήψης αλληλογραφίας, email. Αυτή η εργασία υλοποιείται με τουλάχιστον δύο διεργασίες. Το πρόγραμμα SendMail και το πρόγραμμα SMMailTransferAgent. Άρα λοιπόν με δύο διαφορετικές διεργασίες υλοποιείται η ίδια εργασία. Μια διεργασία είναι μια μοναδική εκτέλεση ενός προγράμματος. Αρκετά αντίγραφα ενός προγράμματος μπορεί να τρέχουν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους και μια διεργασία έχει τη δικιά της κατάσταση. Έχει τους δικούς τους καταχωρητές, τις δικές της διευθύνσεις μνήμης, τις δικές της αναθέσεις πόρων και ό,τι άλλο έχει αιτηθεί. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα μια διεργασία να διαμοιραστεί ένα πόρο, για παράδειγμα μια περιοχή μνήμης, με μια άλλη διεργασία. Εν τούτης, η πρώτη διεργασία που ζήτησε αυτό το πόρο είναι και ο ιδιοκτήτης αυτής της διεργασίας. Μια διεργασία λοιπόν είναι ανταγωνιστική με μια άλλη διεργασία. Και όπως θυμόμαστε από το μάθημα λειτουργικά συστήματα, υπάρχουν και τα νήματα, που τα νήματα είναι δρομολογήσιμες οντότητες εντός μιας διεργασίας, μια διεργασία χωρίζεται σε νήματα, και τα οποία είναι συνεργατικά μεταξύ τους. Βέβαια, εμείς σε αυτή τη διάλεξη θα μιλήσουμε για νήματα, θα παραμείνουμε στις διεργασίες. Η διεργασία λοιπόν καθορίζει την κατάσταση ενός εκτελούμενου προγράμματος. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο δίσκο, είναι καθιστατικό, είναι οι εντολές που πρέπει να εκτελεστούν και μόλις ο επεξεργαστής αρχίζει να εκτελεί τις εντολές που περιέχει, τότε γίνεται διεργασία. Τα σημερινά σύστηματα έχουν πολλαπλές διεργασίες. Πολλαπλές εργασίες σημαίνουν πολλαπλές διεργασίες. Οι διεργασίες βοηθούν στην χρονική πολυπλοκότητα του συστήματος. Υπάρχουν πολλαπλοί ρυθμοί, για παράδειγμα σε πολυμέσα, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ασύγχρονη είσοδος που δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί, μπορεί να συμβεί ανά πάση στιγμή. Οι διεπαφές χρήστη, συστήματα επικοινωνιών και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, όταν πολλαπλές λειτουργίες πρέπει να εκτελεστούν σε πολύ διαφορετικούς χρόνους, δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε με ένα μοναδικό πρόγραμμα που έχουμε ένα βρόχο επανάληψη που έχουμε τοποθετήσει όλες αυτές τις διεργασίες. Απαιτείται μια πιο προσεκτική λειτουργία, κάτι που παρέχεται από ένα λειτουργικό σύστημα με τη χρήση ενός σωστά επιλεγμένου χρονοδρομολογητή. Είπαμε λοιπόν για την περίοδο και το ρυθμό. Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να είναι υψηλότερος από την περίοδο, άρα λοιπόν πολλά αντίγραφα της διεργασίας τρέχουν ταυτόχρονα. Έχουμε διοχετευμένες εκτελέσεις. Η περίοδος της διεργασίας και ο ρυθμός της διεργασίας είναι έννοιες που τα είχαμε συναντήσει σε προηγούμενο slide. Κάθε εργασία πολλές φορές αποτελείται από πολλές διεργασίες που αυτές έχουν εξαρτήσεις δεδομένων, δηλαδή θα πρέπει οι διεργασίες να εκτελεστούν με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν το γράφημα των διεργασιών. Ένα σύνολο διεργασιών με εξαρτήσεις δεδομένων όπου δεν απεικονίζεται το είδος επικοινωνίας. Στο παράδειγμά μας βλέπουμε ότι για να εκτελεστεί η διεργασία P4 απαιτείται η διεργασία P3, αλλά για να εκτελεστεί η P3 απαιτείται η εκτέλεση της P1 και η εκτέλεση της P2. Και βλέπουμε ότι η P6 διεργασία απαιτεί δεδομένα που προέρχονται από την P5.
Στο προηγούμενο γράφημα είδαμε ότι αν και ορίζονταν οι εξαρτήσεις δεδομένων, δεν ορίζονταν το ποσό της επικοινωνίας, δεν ορίζονταν η επικοινωνία. Το γράφημα εργασίας υποθέτει ότι όλες οι διεργασίες τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό και δεν επικοινωνούν. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει κάποιο ποσοστό επικοινωνίας ανάμεσα στις διεργασίες. Είναι αυτό που ονομάζουμε διαδιεργασιακή επικοινωνία. Και είναι αυτό όπου τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι οι μηχανισμοί διαδιεργασιακής επικοινωνίας, όπως ουρές μηνυμάτων, κοινόχρηστη μνήμη, κοινά αρχεία, ουρές, σήματα κ.ο.κ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας από διεργασία σε διεργασία. Έχουμε λοιπόν εδώ το παράδειγμα με την αποκωδικοποίηση ενός stream, μιας ροής δεδομένων MPEG, όπου θα πρέπει να γίνει η τμηματοποίηση αυτού του ενιαίου stream σε δύο streams, ένα stream για τον ήχο και ένα stream για το βίντεο, και στη συνέχεια να γίνει η εκτέλεση της αποκωδικοποίησης σε κάθε stream ξεχωριστά. Χαρακτηριστικά λοιπόν της εκτέλεσης μιας διεργασίας είναι ο χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας στα file, ο χρόνος εκτέλεσης με απουσία προτίμησης, πιθανές χρονικές μονάδες που ορίζεται αυτός ο χρόνος είναι δευτερόλεπτα, κύκλοι ρολογιών κ.ο.κ. Ο χρόνος εκτέλεσης χειρότερης περίπτωσης και καλύτερης περίπτωσης μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιοδικές περιπτώσεις, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα στους χρόνους αυτούς. Η μεταβλητότητα οφείλεται είτε σε εξαρτήσεις δεδομένων, είτε σε συστήματα μνήμης, που το σύστημα μνήμης, όπως ξέρουμε, επειδή έχει ενδεχομένως και μια κρυφή μνήμη, άλλες φορές επιστρέφει πιο γρήγορα τα δεδομένα, άλλες φορές επιστρέφει αργά τα δεδομένα, άμα έχουμε αστοχία της κρυφής μνήμης. Επίσης, όταν ένα σύστημα έχει MMU, Memory Management Unit, τότε αυτή η αντιστοίχηση σελίδας που είτε μπορεί να βρίσκεται στην εξωτερική μνήμη είτε στο αρχείο που χρησιμοποιείται ως επέκταση της φυσικής μνήμης, και αυτό δίνει μια μεταβλητότητα στον χρόνο. Αν η σελίδα βρίσκεται στην RAM, τότε θα γίνει η πρόσβαση πολύ πιο γρήγορα από ότι αν έχει εκδιωχθεί και βρίσκεται στην επέκταση του σκληρού δίσκου. Η χρησιμοποίηση, το utilization της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας είναι το ποσοστό της CPU που κάνει κάποια χρήσιμη δουλειά. Συχνά υπολογίζεται υποθέτοντας μηδενική χρονοπρογραμματιστική επιβάρηση. Υπολογίζεται με τον τύπο CPU χρόνος για χρήσιμη εργασία προς συνολικό CPU χρόνος, για παράδειγμα σίγμα του TAF1 μικρότερο του TAF μικρότερο ίσο του TAF2, του TAF του T, διά TAF2 μείον TAF1, όπου T είναι ο χρόνος περίοδου και TAF είναι ο χρόνος υπολογισμού. Δηλαδή βγαίνει με τη σχέση T, ο χρόνος υπολογισμού, διά T, διά το χρόνο περίοδου. Στα λειτουργικά σχήματα έχουμε διεργασίες. Οι διεργασίες βρίσκονται σε κάποιες καταστάσεις. Υπάρχουν πολλά μοντέλα καταστάσεων. Το πιο απλοποιημένο είναι το μοντέλο των τριών καταστάσεων. Στο μάθημα λειτουργικά συστήματα είχαμε δει το μοντέλο των τριών, τεσσάρων, πέντε και εφτά καταστάσεων. Ας δούμε λοιπόν το πιο απλοποιημένο μοντέλο. Το μοντέλο λοιπόν αυτό σημαίνει ότι μια διεργασία μπορεί να είναι σε μια από τις τρεις καταστάσεις. Έχει τρεις καταστάσεις ολοκληρών. Εκτέλεση, ετοιμότητα και αναμονή. Στην εκτέλεση σημαίνει η διεργασία εκτελείται στον επεξεργαστή. Ετοιμότητα σημαίνει ότι η διεργασία είναι έτοιμη να εκτελεστεί στον επεξεργαστή. Και αναμονή, όπου η διεργασία περιμένει δεδομένα, είναι μπλοκαρισμένη και μόλις έρθουν αυτά τα δεδομένα θα μεταβεί στην κατάσταση waiting για να χρονοδρομολογηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια διεργασία που είναι στο ready, στην ετοιμότητα, μεταβαίνει στην εκτέλεση και όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα που της έχει αναδειχθεί, μεταβαίνει πάλι στο ready. Αν η διεργασία βέβαια ζητήσει κάποια δεδομένα, τότε μεταβαίνει στην κατάσταση
waiting. Και έτσι λοιπόν περιμένει να έρθουν τα δεδομένα. Το πρόβλημα λοιπόν του χρονοπρογραμματισμού είναι κατά πόσο μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες. Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, πόση επεξεργαστική ίση απαιτείται να έχει το σύστημα. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε προτεραιότητες στις διεργασίες. Προτεραιότητα είναι ένας ακέραιος αριθμός που συνοδεύει κάθε διεργασία και επιτρέπει το χρονοδρομολογητή να επιλέξει τη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. Υπάρχει βέβαια μια πολυπλοκότητα ως προς την υλοποίηση, κατά πόσο οι προτεραιότητες είναι σταθερές ή μπορούν να αλλάζουν ή πώς καθορίζονται. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν μια προτεραιότητα να αλλάζει κατά διαστήματα. Είναι αυτό που ονομάζουμε ωριμότητα προτεραιότητας. Για παράδειγμα, μια διεργασία που έχει χαμηλή προτεραιότητα και μια διεργασία που έχει υψηλή προτεραιότητα, τότε θα υπάρχει το πρόβλημα ότι η διεργασία με τη χαμηλότερη προτεραιότητα ενδεχομένως πολύ σπάνια θα εκτελούνταν αν συνεχώς έρχονται διεργασίες με υψηλή προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ορίμανση της προτεραιότητας και η διεργασία με τη χαμηλότερη προτεραιότητα σιγά σιγά αλλάζει την προτεραιότητά της και την αυξάνει μέχρι το σημείο που να γίνει υψηλή προτεραιότητα και να εκτελεστεί. Ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει σε ένα χρονοδρομολογητή και σε ένα σύστημα που εκτελεί κάποιες διεργασίες είναι η χρονοπρογραμματιστική εφικτότητα. Οι περιορισμοί πόρων κάνουν την ανάλυση στο χρονοπρογραμματισμό NP hard προβλήματα. Πρέπει να φαίνεται οι προθεσμίες τηρούνται για όλους τους χρόνους των απαιτήσεων. Η εφικτότητα ενός απλού επεξεργαστή απαιτεί τον υπολογισμό ενός ποσοστού και για να υπολογίσουμε αυτό το ποσοστό υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν διενέξεις πόρων και είναι συνεχής η χρόνια εκτέλεση των διεργασιών. Έστω έχουμε τρεις περιόδους, ταφ 1, ταφ 2, ταφ 3, όπως βλέπουμε στο σχήμα. Προσθέτουμε αυτές τις περιόδους, ταφ 1, ταφ 2, ταφ 3, και υπολογίζουμε το ταφ. Αυτό, το ποσοστό που τοποθετείται στην χρήση του επεξεργαστή, μας δίνει ένα ποσοστό. Ένα ποσοστό από 0% μέχρι 100%. Αν είναι πάνω από 100%, δεν υπάρχει επικτότητα χρονοπρογραμματισμού. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το 100% του CPU. Ένα άλλο είναι ο χρονοπρογραμματισμός προτεραιότητας. Στο χρονοπρογραμματισμό προτεραιότητας, η CPU πηγαίνει στη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτσι. Οι προτεραιότητες καθορίζουν την πολιτική χρονοπρογραμματισμού. Υπάρχει μια καθορισμένη προτεραιότητα και προτεραιότητες που ποικίλουν στον χρόνο. Ένα παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού είναι το εξής. Έστω έχουμε τρεις διεργασίες. Η P1 έχει προτεραιότητα 1, η P2 έχει προτεραιότητα 2, η P3 έχει προτεραιότητα 3, η P1 έχει χρόνο εκτέλεσης 10, η P2 χρόνο εκτέλεσης 30 και η P3 χρόνο εκτέλεσης 20 και κάθε διεργασία έχει σταθερή προτεραιότητα. 1 είναι η υψηλότερη προτεραιότητα, η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη παίρνει τον επεξεργαστή και η διεργασία συνεχίζει μέχρι να ολοκληρωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η P2 είναι έτοιμη, τη χρονική στιγμή 0, εκτελείται για χρόνο 15, βλέπουμε λοιπόν ότι η P2 είχε χρόνο εκτέλεσης 30. Και αυτό σημαίνει ότι εκτελέστηκε 15, αλλά τη χρονική στιγμή P1 έρχεται μια άλλη διεργασία, με υψηλότερη προτεραιότητα. Θα πρέπει να σταματήσει η εκτέλεση της P2, να εκτελεστεί η P1. Σταματάει λοιπόν η P2, εκτελείται η P1 και στη συνέχεια συνεχίζει η εκτέλεση της P2 και μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της P3. Σε ένα σύστημα που έχει πολλές διεργασίες υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας αυτών των διεργασιών, ιδιαίτερα δε όταν υλοποιούν μια εργασία κοινή. Το λιγοτερικό σύστημα παρέχει μηχανισμούς τέτοιους, όπως είπα και προηγουμένως, ώστε οι διεργασίες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Δύο ειδών είναι οι συνασιολογίες, η blocking, δηλαδή η διεργασία προς αποστολή, περιμένει
για απάντηση από την άλλη διεργασία και δεν συνεχίζει την εκτέλεση μέχρι να λάβει δεδομένα ή μέχρι να λάβει ένα σήμα ότι έχει ληφθεί το μήνυμα από την άλλη διεργασία, και non-blocking, όπου η διεργασία προς αποστολή συνεχίζει. Το interprocess communication, η διαδεργασιακή επικοινωνία, γίνεται με κάποιους τρόπους, κάποιους μηχανισμούς. Ένας μηχανισμός είναι η διαμοιταζόμενη μνήμη. Οι διεργασίες έχουν κάποια κοινή μνήμη και πρέπει να συνεργάζονται για να αποφεύγουν κατεστραμμένα χαμένα μηνύματα. Μια διεργασία λοιπόν δεσμεύει μια μνήμη, την θέτει ως κοινόχρηστη μνήμη, θέτει δικαιώματα εγγραφής σε αυτή την περιοχή μνήμης, και η άλλη διεργασία που έχει το κλειδί, ένα κλειδί που έχει θέσει η αρχική μνήμη, μπορεί να γράψει, να διαβάσει αυτή την κοινόχρηστη μνήμη. Υπάρχει διέλευση μηνύματος, όπου οι διεργασίες στέλνουν μηνύματα μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας και δεν υπάρχει χώρος κοινών διευθύνσεων. Στέλνει ένα μηνύμα μια διεργασία, η διεργασία πρέπει να εκτελέσει την αντίστοιχη εντολή λήψης αυτού του μηνύματος και ασφαλώς θα πώσει ξήματα. Οι διεργασίες μπορούν να επικοινωνούν και σε ένα δίκτυο. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής στέλνει ένα μήνυμα μέσω ενός δικτύου, για παράδειγμα ενός δικτύου TCP/IP, σε έναν άλλον επεξεργαστή. Ή, αν αυτοί οι επεξεργαστές είναι σε ένα κοινόχρηστο μήνυμα, σε ένα κοινόχρηστο σύστημα, στο ίδιο υπολογιστή και έχουν κοινό διάβλο και κοινή μνήμη, τότε ο ένας επεξεργαστής μπορεί να γράψει στη μνήμη κάποια δεδομένα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος επεξεργαστής. Βέβαια, στις περίπτωσεις που έχουμε διαμοιραζόμενη μνήμη όπως προηγουμένως, υπάρχει μια κατάσταση ανταγωνισμού. Δηλαδή, ένα πρόβλημα όταν δύο επεξεργαστές προσπαθούν να γράψουν την ίδια τοποθεσία. Η πρώτη κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για παράδειγμα, διαβάζει την τιμή που είναι στην εξωτερική μνήμη και βλέπει 0. Η CPU2 διαβάζει την τιμή και βλέπει 0. Η CPU1 αυξάνει την τιμή κατά 1, άρα ήταν 0 και την κάνει 1. Η CPU2 αυξάνει την τιμή κατά 1, που είχε 2 όμως, δηλαδή ήταν 0 και την κάνει 1. Άρα στο τέλος έχει χαθεί μια συναλλαγή όταν προσπαθούν να γράψουν τη διατοποθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προστασία με αμοιβαίο αποκλεισμό. Για παράδειγμα, ο επεξεργαστής R έχει την εντολή test and set. Μια από τη λειτουργία διάβλου διαβάζει την τοποθεσία στη μνήμη, την ελέγχει και τη γράφει σε αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι φέρει στο R0 τη διεύθυνση της σεμαφόρας, φορτώνει στο R1 την τιμή 1 και εκτελεί με την εντολή που βλέπουμε, get flag swap R1, R1,R0, την test and set λειτουργία για την εγγραφή στη διεύθυνση σεμαφόρα με την τιμή 1. Και βλέπουμε εδώ πέρα branch no zero, ότι αν δεν έχει γίνει αυτό με επιτυχία, να επανέλθει στην ετικέτα get flag. Ένα άλλο στοιχείο που μας απασχολεί στα λειτουργικά συστήματα είναι οι κρίσιμες περιοχές. Οι κρίσιμες περιοχές ορίζονται ως εξής. Είναι κομμάτι του κώδικα που δεν μπορεί να διακοπεί από άλλη διεργασία. Παραδείγματα είναι το γράψιμο στην ίδια τοποθεσία μνήμης ή πρόσβαση σε μία συσκευή εισόδου-εξόδου. Η κρίσιμη περιοχή λοιπόν είναι ένα κομμάτι όπου μία διεργασία αποκτά πρόσβαση σε κάποια δεδομένα, σε μνήμη δηλαδή, ή σε κάποια συσκευή εισόδου-εξόδου, διαβάζει και γράφει αυτά τα δεδομένα μέχρι να κλείσει αυτό το κανάλι επικοινωνίας. Κρίσιμη περιοχή συναντάται όταν έχουμε βέβαια διεργασίες που διαμοιράζονται δεδομένα. Μία διεργασία που είναι μόνη της και γράφει μόνο αυτή σε μια θέση μνήμης ή που ανοίγει μια συσκευή και μόνο αυτή την χρησιμοποιεί, δεν υπάρχει. Κρίσιμη περιοχή υπάρχει μόνο σε διαμοιραζόμενα κομμάτια κώδικα. Μία άλλη έννοια είναι η σημαφόρη. Η σημαφόρη είναι δεδομές δεδομένων των λειτουργικών συστημάτων για τον έλεγχο της πρόσβασης σε κρίσιμες αυτές τις περιοχές και έχουν τις εξής λειτουργίες. Η πρόσβαση στο σημαφόρο γίνεται με μία εντολή P. Το P συνήθως μειώνει, είναι το down, K
κάνουμε down σε ένα σημαφόρο, όπως είχαμε πει στα λειτουργικά συστήματα, δηλαδή μειώνεται η τιμή του σημαφόρου κατά ένα και σε περίπτωση που είναι αρνητική αυτή η τιμή, τότε μπλοκάρεται αυτή η διεργασία. Άρα λοιπόν, αν είναι 0 ο σημαφόρος και γίνει down, πάει μείον 1, οπότε τότε μπλοκάρεται αυτή η διεργασία, γιατί σημαίνει ότι μία άλλη διεργασία βρίσκεται ήδη σε αυτό το κοινόχρηστο κομμάτι κώδικα και γι' αυτό δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Όταν η πρώτη διεργασία λοιπόν ολοκληρώσει το έργο της, μπορεί να εκτελέσει μια λειτουργία A ή V πάνω σε αυτό το σημαφόρο που θα το αυξήσει κατά 1. Αν ήταν πλην 1 λοιπόν θα γίνει 0, οπότε και η δεύτερη διεργασία που περίμενε τόση ώρα θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Οι διεργασίες έχουν εξαρτήσεις δεδομένων. Μια διεργασία μπορεί να μην είναι ικανή να ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει άλλη, γιατί δεν έχουν ετοιμαστεί τα δεδομένα που απαιτείται αυτή για να τα επεξεργαστεί. Όλες οι διεργασίες σε μια εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό και εξαρτήσεις δεδομένων ορίζονται σε ένα γράφημα εργασιών. Κάποιες άλλες λειτουργίες που παρέχουν τα λειτουργικά συστήματα είναι η ημερομηνία και η ώρα, το σύστημα αρχείων, η δικτύωση, επικοινωνία λοιπόν με άλλους υπολογιστές και ασφαλώς η ασφάλεια. Ασφάλεια, δηλαδή από μία διεργασία σε μία άλλη, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα ή ακόμα και από εξωτερικές επιθέσεις. Συνεχίσουμε με το επόμενο πείμα της σημερινής διάλεκτης που είναι ο χρονοπρογραμματισμός. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές χρονοπρογραμματισμού που συναντώνται στα ενσωματωμένα συστήματα, όπως RMS, EDF και ούτω καθεξής. Η πολιτική χρονοπρογραμματισμού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διεργασίες για να προωθηθούν στην κατάσταση εκτέλεσης. Ένας ποσοστιαίος μονοτικός χρονοπρογραμματισμός είναι ο RMS, Rate Monotonic Scheduling. Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση, Rate Monotonic Analysis, είναι η διαδικασία της ανάλυσης ενός συστήματος με διεργασίες και κατά πόσο είναι εφικτή η χρονοδρομολόγηση των διεργασιών ή όχι. Ο RMS λοιπόν αλγόριθμος προτάθηκε το 1973 και είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πολιτική χρονοπρογραμματισμού για λειτουργικά συστήματα προγραμματικού χρόνου. Είναι μια στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι το εξής. Όλη η διεργασία τρέχει σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Υπάρχει μηδενικός χρόνος μεταγωγής πλαισίου, το context switching, είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε να αλλάξει η εκτέλεση μιας διεργασίας στον επεξεργαστή, το οποίο βέβαια δεν είναι αμεληταίο, αλλά σε αυτό το μοντέλο θεωρείται ότι είναι αμεληταίο. Καμία εξάρτηση δεδομένων μεταξύ διεργασιών, ο χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας είναι συνεχής, η προθεσμία βρίσκεται στο τέλος της περίοδου και η διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας που είναι έτοιμη τρέχει. Οι προτεραιότητες αναδύονται κάθε φορά με σειρά κατάταξης. Δηλαδή, η συντομότερη περίοδος παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα. Οι παράμετροι της εργασίας είναι οι εξής. TAF I είναι ο χρόνος υπολογισμού της διεργασίας I. TAF ελληνικό I είναι η περίοδος της διεργασίας. Ένα παράδειγμα. Έστω έχουμε τρεις διεργασίες, P1, P2, P3, με χρόνους εκτέλεσης 1, 2, 3 και περιόδους 4, 6 και 12. Άρα λοιπόν, η P1 έχει την υψηλότερη προτεραιότητα γιατί καταφτάνει στο μικρότερο χρόνο εκτέλεσης. Για να καταλάβουμε λοιπόν τις αλληλεπιδράσεις, δημιουργούμε ένα ξετυλιγμένο διάγραμμα χρονοδρομολόγησης που βλέπουμε στον οριζόντιο άξονα X έχουμε τον χρόνο και στον κατακόρυφο της διεργασίας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η P3 διακόπτεται τρεις φορές. Η P3 λοιπόν αρχικά διακόπτεται για να εκτελεστεί η P1, στη συνέχεια διακόπτεται για να εκτελεστεί στη χρονική στιγμή 4 που έρχεται η P1, διακόπτει την P3. Στη συνέχεια συνεχίζει η P3. Αλλά πάλι διακόπτεται η P3 για να εκτελεστεί τη χρονική στιγμή 5 ή P2. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν η P1 και η P2 είχαν χρόνους εκτέλεσης
2 και 3, τότε θα ήταν ένα μη χρονοδρομολογήσιμο σύστημα. Η κρίσιμη στιγμή είναι η χρονοπρογραμματιστική κατάσταση που δίνει το χειρότερο χρόνο απόκρισης. Ενώ ο χρόνος απόκρισης είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας διεργασίας. Η κρίσιμη στιγμή συμβαίνει όταν όλες οι διεργασίες της υψηλότερης προτεραιότητας είναι έτοιμες να εκτελεστούν και η ανάλυση κρίσιμης στιγμής υπονοεί ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αναδεθούν με τη σειρά των περιόδων. Το μοντέλο στηρίζεται βέβαια από κάποιες μαθηματικές σχέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι έστω τη χρονική στιγμή TEV πρέπει να εκτελεστούν όλες αυτές οι διεργασίες P1, P2, P3, P4 και βλέπουμε τις παρεμβάλλουσες διεργασίες. Δηλαδή, η P1 βλέπουμε την περίοδο της ότι εκτελείται κατά διαστήματα, η P4 δύσκολα θα εκτελεστεί με αυτή την περίοδο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τον χρονοπρογραμματιστή. Η βέλτιστη καθορισμένη ανάθεση προτεραιότητας γίνεται όταν η διεργασία με τη μικρότερη περίοδο παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα. Και η προτεραιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την περίοδο και υπάρχει αυθαίρετη απομάκρυνση εξαρτήσεων. Κανένα σχήμα καθορισμένης προτεραιότητας δεν το κάνει καλύτερο από τον RMS. Βλέπουμε λοιπόν εδώ η P1 που έχει μια περίοδο P1 και εκτελείται κάθε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η P2 που έχει μια μεγαλύτερη περίοδο, P2. Το μοντέλο RMS δεν επιτρέπει στο σύστημα να αξιοποιήσει το 100% των διαθέσιμων κύκλων γιατί οι προτεραιότητες ανατίθονται στατικά και από πριν. Η χρησιμοποίηση γενή διεργασίες υπολογίζεται με αυτή την εξίσωση TAF I δια TI και καθώς ο αριθμός των εργασιών προσεγγίζει το άπειρο, η μέγιστη χρησιμοποίηση έχει αποδειχθεί μαθηματικά ότι είναι στο 69%. Η καλύτερη χρησιμοποίηση επεξεργαστή μπορεί να επιτευχθεί με δύο διεργασίες που προσεγγίζουν το 83%. Ο μέγιστος χρόνος λοιπόν χρήσης του επεξεργαστή έχει υπολογιστεί ότι είναι μη επί 2 στην 1 προς μη, μείον 1. Βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον αλγόριθμο. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε 100% χρήση του επεξεργαστή. Και αυτό οφείλεται γιατί υπάρχει στατική ανάλυση από πριν των προτεραιοτήτων και τον χρόνο που θα εκτελεστεί κάθε διεργασία. Έτσι λοιπόν, με το μαθηματικό υπόβαθρο αυτού του αλγορίθμου βρίσκεται ότι το πολύ μπορεί να επιτευχθεί 83% χρήση του επεξεργαστή. Παρατηρούμε ότι μερικές φορές υπάρχει δυνατότητα μιας χαμένης προθεσμίας. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε δύο διεργασίες, TAF 1 και TAF 2, όπου η εργασία 1 της TAF 2, του TAF 2-1, χάνει την προθεσμία της. Και χάνει η προθεσμία της γιατί δεν μπορεί να εκτελεστεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν η TAF 2 ήταν 10.30, θα είχε τηρηθεί η προθεσμία. Αν δηλαδή εκτελούνταν από το χρονικό στιγμή 10.30. Η χρησιμοποίηση λοιπόν με δύο διεργασιών μειώθηκε στο 83% και με αυτόν τον αλγόριθμο χάνονται προθεσμίες. Ο RMS λοιπόν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 100% του επεξεργαστή, ακόμα και με μηδενική επιβάρηση μεταγωγής πλαισίου. Πρέπει να κρατήσει διαθέσιμους κύκλους αδράνειας για να χειριστεί το σενάριο της χειρότερης περίπτωσης, αλλά εγγυάται ότι όλες οι διεργασίες θα τηρούν πάντα τις προθεσμίες του. Η αποτελεσματική RMS υλοποίηση απαιτεί μια σάρωση διεργασιών, επιλογή της ενεργής διεργασίας με την υψηλότερη προτεραιότητα. Ένας άλλος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι ο EDF, Earliest Deadline First, δηλαδή ένα χρονοπρογραμματιστικό σχήμα δυναμικής προτεραιότητας, όπου κάθε φορά η διεργασία που βρίσκεται πιο κοντά στην προθεσμία της έχει υψηλότερη προτεραιότητα. Απαιτεί βέβαια επαναυπολογισμό των διεργασιών σε κάθε διακοπή του χρονιστή. Η EDF μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% του επεξεργαστή. Σε αντίθεση με την RMS που είπαμε ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι το 83%.
ETF όμως μερικές φορές μπορεί να αποτύχει στο να τηρηθεί μια προθεσμία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια διεργασία ταφένα 10,20, δηλαδή ότι απαιτεί χρόνο 10 και έχει περίοδο 20, και μια ταφ 2 15,30, δηλαδή εκτελείται για 15 χρόνους εκτέλεσης και έχει περίοδο 30. Με αυτά λοιπόν, με αυτές τις δύο διεργασίες, η χρησιμοποίηση είναι 100%. Η ΤΑΠ 2 έχει προτεραιότητα επειδή η προθεσμία της λήγει πιο σύντομα κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η επιλογή. Άρα λοιπόν επιτυχάνεται μια χρησιμοποίηση 100%. Σε κάθε διακοπή του χρονιστή, άρα λοιπόν σε κάθε εκτέλεση της συνάρτησης ETF, θα πρέπει να υπολογίσετε ο χρόνος προθεσμίας κάθε διεργασίας και να επιλεχθεί η διεργασία που είναι πιο κοντά σε αυτή την προθεσμία. Θεωρείται βέβαια ένα ακριβό μοντέλο, γιατί απαιτεί συνεχώς υπολογισμούς, πολύ περισσότερους από το RMS. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η διατήρηση των διεργασιών ταξινομημένων κατά το χρόνο ως την προθεσμία. Η υπερπερίοδος είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο LCM των περιόδων των εργασιών. Πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα της υπερπεριόδου για να βρούμε όλες τις αλληλεπιδράσεις των εργασιών και μπορεί η περίοδος να είναι πολύ μεγάλη αν δεν επιλεχθούν προσεκτικά οι περίοδοι των εργασιών. Ένα παράδειγμα, έστω το P1 είναι 7 μιλισεκόν, το P2 11 μιλισεκόν, το P3 15 μιλισεκόν, το LCM είναι 11,55 μιλισεκόν με αυτές τις τρεις διεργασίες, δηλαδή μια πολύ μεγάλη τιμή. Ενώ αν οι διεργασίες έχουν πιο σχετικές υπερπεριόδους, 8, 12 και 16, τότε το LCM είναι 96 μιλισεκόν. Η P1 περίοδος είναι 1 μιλισεκόν, ο χρόνος του επεξεργαστή 0,1. Η P2 έχει περίοδο 1 μιλισεκόν, ο χρόνος του επεξεργαστή είναι 0,2. Και η P3 εδώ έχει 5 μιλισεκόν και ο χρόνος του επεξεργαστή είναι 0,3 μιλισεκόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπολογίζεται σε αυτό το slide η υπερπερίοδος, ότι είναι 5 επί 10 στην πλην 3, και μπορεί να βρεθεί η χρησιμοποίηση του επεξεργαστή για αυτές τις τρεις διεργασίες. Ένας άλλος αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης είναι ο TDMA, Cyclostatic, όπου είναι χρονοδιάγραμμα σε χρονοθυρίδες. Η ίδια ενεργοποίηση της διεργασίας, ανεξαρτήτως του φόρτου εργασίας, και οι χρονοθυρίδες μπορεί να είναι του ίδιου μεγέθους ή όχι. Δηλαδή, έχουμε διαίρεση σε χρονοθυρίδες, π.χ. όπως βλέπουμε εδώ με τα διαφορετικά χρώματα, και σε κάθε χρονοθυρίδα τοποθετείται μία διεργασία. Οι παραδοχές του DTMA είναι ότι το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο LCM των περιόδων της διεργασίας και υπάρχει πολύ μικρή χρονοπρογραμματιστική επιβάρηση. Στο TDMA χρησιμοποιείται πάντα το ίδιο ποσοστό χρήσης του CPU, αλλά δεν μπορεί να χειριστεί απρόσμενους φόρτους. Θα πρέπει να προχρονοπρογραμματιστεί μια χρονοθυρίδα για απεριοδικά γεγονότα, που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει κάποιο απεριοδικό γεγονός, δεν θα χρησιμοποιείται αυτή η χρονοθυρίδα. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα με την περίοδο TDMA 10 μιλισεκόντ και χρόνους για τον επεξεργαστή P1, P2, P3, P4, όπου βλέπουμε ότι η περίοδος είναι 1 επί 10 στην πλην 2 και τελικά ο χρόνος συνολικός που απαιτείται είναι 8 επί 10 στην πλην 3, όπου κάνοντας τη διαίρεση βλέπουμε ότι η χρήση του επεξεργαστή είναι 8 επί 10 στην πλην 1. Ένας άλλος αλγόριθμος πολύ κλασικός είναι ο round robin, εκ περιτροπής. Χρονοπρογραμματίζει τη διεργασία μόνο άμα είναι έτοιμη, πάντα ελέγχει τις διεργασίες με την ίδια σειρά. Υπάρχουν εξής παραλλαγές, συνεχής περίοδος σχήματος ή ένα εξ σειρά ρόμπιν αφού τελειώσει ένας γύρος. Άρα λοιπόν, εδώ εκτελείται τα F1, τα F2, τα F3, η τα F1 έχει ολοκληρώσει το έργο της, οπότε μετά συνεχίζει τα F2, τα F3 και ούτω καθεξής. Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των περιόδων των διεργασιών. Η καλύτερη υλοποίηση γίνεται όταν έχουμε
ισότιμες χρονοτήτητες και τις διεργασίες και ένας απλός χρονοπρογραμματιστής σημαίνει ότι υπάρχει χαμηλή χρονοπρογραμματιστική επιβάρηση. Είναι πολύ εύκολη αυτή η τεχνική, δεν χρειάζεται κάποιο εξελιγμένο αλγόριθμο και πολύ εύκολα υλοποιείται σε hardware. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την επεξεργασία του μέγιστο στο 100%. Ίσως αφήσει αχρησιμοποιητούς κάποιους κύκλους της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να χειρίζεται και απροσδόκητο φορτίο με το να χρησιμοποιήσει κάποιους χρονοθυρίδες στο τέλος της περίοδου. Η χρονοπρογραμματιστική διεργασία βέβαια καταναλώνει κάποιο χρόνο στον επεξεργαστή, δηλαδή και ο ίδιος ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης απαιτεί χρόνους επεξεργαστής και δεν είναι όλος ο χρόνος της CPU διαθέσιμος για τις διεργασίες, αφού κάθε φορά πρέπει να εκτελείται ο χρόνος του αλγορίθμου για τη χρονοδρομολόγηση. Η χρονοπρογραμματιστική επιβάρηση πρέπει να ληφθεί υπόψη για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοούμε το χρόνο που απαιτείται από το χρονοδρομολογητή και επίσης δεν πρέπει να αγνοούμε το χρόνο που απαιτεί η θεματική εναλλαγή. Δηλαδή, εναλλαγή μιας διεργασίας στον επεξεργαστή από μία άλλη. Χρειάζεται ένας κώδικας για τον έλεγχο της εκτέλεσης των διεργασιών και η απλούστατη υλοποίηση είναι ότι η διεργασία είναι μια υπορουτίνα. Προκειμένου να επιδιορθωθούν κάποια χρονοπρογραμματιστικά προβλήματα, μπορεί ενδεχομένως να γίνει προμήθεια μιας μεγαλύτερης και πιο γρήγορης κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, να μειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης των διεργασιών ή να αλλάχθουν οι προθεσμίες της απαιτήσης των διεργασιών. Επίσης, ένα πρόβλημα που έχουμε συναντήσει κάποιες φορές στο παρελθόν είναι το πρόβλημα της αντιστροφής της προτεραιότητας, όπου η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας εμποδίζει τη διεργασία υψηλής προτεραιότητας να τρέξει. Η μη σωστή χρήση των πόρων του συστήματος μπορεί να προκαλέσει χρονοπρογραμματιστικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας δεσμεύει την είσοδο-έξοδο. Οπότε, όταν η διεργασία υψηλής προτεραιότητας χρειάζεται την είσοδο-έξοδο, δεν μπορεί να την πάρει από το λειτουργικό σύστημα μέχρι η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας να την αποδεσμεύσει. Και αυτό γίνεται γιατί η είσοδος-έξοδος αποτελεί κρίσιμο τμήμα. Οπότε, μια διεργασία που βρίσκεται στο κρίσιμο τμήμα της δεν μπορεί να διακοπεί. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό το πρόβλημα και μάλιστα μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Γιατί αν έχουμε ένα χρονοδρομολογητή όχι σωστά εξελιγμένο, τότε μπορεί να επιλέγει κάθε φορά την εκτέλεση της διεργασίας υψηλής προτεραιότητας για εκτέλεση, η οποία όμως δεν έχει τον πόρο του εισόδου-εξόδου για να συνεχίσει. Άρα λοιπόν είναι μπλοκαρισμένη. Ο χρονοδρομολογητής όμως συνεχώς επιλέγει για εκτέλεση κάθε φορά που καλείται να λάβει μια απόφαση για την επόμενη διεργασία προς εκτέλεση. Για την υψηλή προτεραιότητα, τη διεργασία υψηλής προτεραιότητας, και έτσι λοιπόν δημιουργείται αδιέξοδο. Η επίλυση της αντιστροφής προτεραιότητας μπορεί να γίνει με ανάθεση προτεραιοτήτων στους πόρους του συστήματος και ορίζουμε τη διεργασία να κληρώνει την προτεραιότητα ενός πόρου που ζητά. Μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας κληρονομεί λοιπόν την προτεραιότητα μιας συσκευής εάν εκείνη τη στιγμή είναι η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. Άρα λοιπόν τροποποιείται η προτεραιότητα της χαμηλής διεργασίας ώστε να γίνει υψηλότερη και άρα να μπορέσει να χρονοδρομολογηθεί, να εκτελεστεί και να απελευθερώσει τον πόρο. Οι εξαρτήσεις δεδομένων μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε στη χρήση των διεργασιών, η πίνα και η πίδιο δεν μπορούν να εκτελούνται συγχρόνως όταν υπάρχουν εξαρτήσεις, αλλά αν δεν έχουν εξαρτήσεις μπορούν να εκτελούνται παράλληλα. Όπως είπαμε, ένας χρόνος που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ένα πολυδιεργασικό λειτουργικό σύστημα είναι ο χρόνος θεματικής αναλλαγής, χρόνος αναλλαγής πλαισίου διεργασίας, Process Control Block. Ονομάζεται και Context Switching. Ο μη μηδενικός χρόνος συναλλαγής πλαισίου μπορεί να πιέσει τα όρια ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Δύσκολο να υπολογιστούν οι επιπτώσεις εξαρτάται από τη σειρά των μεταγωγών των πλαισίων. Στην πράξη, η επιβάρηση συναλλαγής πλαισίου του λειτουργικού συστήματος είναι μικρή, εκατοντάδες κύκλοι χρονολογίου, σε σχέση με τις πολλές περιόδους κοινών εργασιών. Το επόμενο κομμάτι αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης του λειτουργικών συστημάτων.
Έστω έχουμε δύο διαδικασίες με τον χρόνο της εκτέλεσης και τις αντίστοιχες προθεσμίες. Με την επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου της 1 διαδικασίας δεν υπάρχει εφικτό χρονοδιάγραμμα, γιατί βλέπουμε ότι η P1 που εκτελείται για 3 χρόνους και στο διάγραμμα βλέπουμε ότι δεν ξεκινάει τη χρονική στιγμή 0, αλλά ύστερα από μια καθυστέρηση που οφείλεται στο χρόνο εναλλαγής πλαισίου, έρχεται η TAF2. Βλέπουμε λοιπόν ότι 2 επί TAF1 συν TAF2, δηλαδή 2 επί 1 συν 3, γιατί ο χρόνος εναλλαγής πλαισίου είναι 1, επί 1 συν 3 συν 1 συν 3, είναι 1 συν 3 στο slide, άρα λοιπόν βγαίνει 11, το οποίο είναι παραπάνω από 10, άρα λοιπόν δεν υπάρχει εφικτό χρονοδιάγραμμα. Και είναι παραπάνω από 10, γιατί είναι και η προθεσμία. Η προθεσμία είπαμε 10. Μέχρι το 10 θα πρέπει λοιπόν να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο διεργασίες. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα. Έπρεπε να τελειώσει το 10, τελειώνει στο 11. Ο χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας δεν είναι συνεχής. Παραπάνω ο χρόνος της γενετικής μονάδας εξέλιξης μπορεί να είναι καλός, αλλά μπορεί να είναι και κακός. Γιατί η επόμενη διεργασία θα τρέξει, θα εκτελεστεί νωρίτερα και θα προκαλέσει μια νέα προτίμηση και ενδεχομένως θα επηρεάσει το χρονοδρομολογητή. Οι διεργασίες μπορούν να επιφέρουν πρόσθετα προβλήματα στην κρυφή μνήμη, ακόμα και ανεξάρτητες διεργασίες. Γιατί μπορεί να παρεμποδίσει μια την άλλη. Είπαμε για την κρυφή μνήμη, για την ιεραρχία της μνήμης, όπου βρίσκεται ανάμεσα στον επεξεργαστή και την εξωτερική μνήμη. Και το θέμα είναι ότι η χρήση της κρυφής μνήμης εισάγει μια μεταβλητότητα. Αν υπάρχει η αίτηση μέσα στην κρυφή μνήμη, ικανοποιείται από την κρυφή μνήμη, άρα υπάρχει πολύ καλός χρόνος απόκρισης, ενώ αν η αίτηση πάει στην εξωτερική μνήμη, υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα, γιατί υπάρχει αστοχία και πρέπει να έρθει από την εξωτερική μνήμη. Η επιπτώση του χρονοπρογραμματισμού στην ΚΑΘ είναι η εξής. Βλέπουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα 1 που είναι με μια last recently used CAS. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά conflicts. Αλλά σε ένα χρονοδιάγραμμα μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε η μία διεργασία να κλειδώσει σελίδες στην ΚΑΣ, ενώ η P2 και η P3 συναγωνίζονται για την υπόλοιπη κρυφή μνήμη. Άρα μειώνονται οι αστοχίες έτσι και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των επιδόσεων του συστήματος. Το λειτουργικό σύστημα παρέχει επίσης και στρατηγικές βελτιστοποίησεις ισχύως για τις διεργασίες. Διαχείριση ισχύως καθορίζει το πώς οι πόροι του συστήματος χρονοπρογραμματίζονται και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κατανάλωσης ισχύως. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να χειριστεί την ισχύ ακριβώς όπως διαχειρίζει τον χρόνο. Μπορεί να χρονοδρομολογήσει και την ενέργεια. Και αυτό το κάνει με το να μειώσει την ισχύ απενεργοποιώντας μονάδες που δεν χρειάζονται. Μπορεί, αλλά θα πρέπει και η αρχιτεκτονική να δίνει τη δυνατότητα μερικής απενεργοποίησης. Οι καταστάσεις βέβαια λειτουργίας πρέπει να αλλάζουν προσεκτικά. Γιατί μπορεί να επιφέρουν προβλήματα και να στο τέλος να πετυχθεί μεγαλύτερη ενέργεια από ότι αν δεν έκλεινε. Η διαχείριση ισχύως και η απόδοση είναι συχνά αντίθετες, γιατί όσο μεγαλύτερη απόδοση θέλουμε από ένα σύστημα, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας έχει. Δεν μπορούμε να αυξάνουμε την απόδοση και ταυτόχρονα και να μειώνουμε την ενέργεια. Η εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύως καταναλώνει ενέργεια και χρόνο, ενώ η μη εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης καταναλώνει πάλι ενέργεια και χρόνο. Κάποιες απλές πολιτικές διαχείρισης ισχύως είναι το request driven, όπου ενεργοποιείται η απενεργοποίηση μιας μονάδας ύστερα από κάποια αίτηση που έρχεται από ενδεχομένως μια διεργασία και προσθέτει καθυστέρηση στην απρόκριση, ενώ υπάρχει και το predictive shutdown, όπου μαντεύει πότε θα έρθει το επόμενο αίτημα και έτσι λοιπόν απενεργοποιείται. Και ίσως ξεκινήσει από μόνο του η αναμονή ενός νέου αιτήματος, αν βέβαια μαντέψει λάθος, τότε θα επιβαρυνθεί το σύστημα με μια επιπρόσθετη καθυστέρηση. Οι τεχνικές προγνωστικού τερματισμού είναι πιθανοτικές,
Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν όλες οι διεργασίες και τα συνηθισμένα μοτίβα εκτέλεσης, ώστε να υπάρχει ένα μοντέλο πρόγνωσης τερματισμού για αυτές τις διεργασίες. Η βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει είτε στην καταναλωσιμότητα είτε στο χρόνο απόκρισης, αλλά υπάρχουν δύο ειδών προβλήματα. Ο ετών περιμένει για να ξεκινήσει το σύστημα, όταν έχει γίνει τερματισμός, και το σύστημα ξεκινάει χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή έγινε κάποιο λάθος στον υπολογισμό και ξεκίνησε το σύστημα ενώ δεν υπήρχε ανάγκη να ξεκινήσει. Ένας απλός προγνωστικός αλγόριθμος είναι ο τερματισμός μετά από χρόνο TAF-ON και έναν ξανά μετά από χρόνο TAF-OFF. Είναι ο πιο απλός και ασφαλώς δεν έχει και τα μέγιστα κέρδη. Μία προχωρημένη διαμόρφωση για διεπαφή ισχύως είναι το Application Control Power Interface, το ASPI, ένα ανοιχτό πρότυπο για υπηρεσίες, όπου συνδέεται και με το hardware και με το υλικό και ασφαλώς με το λειτουργικό σύστημα. Υπάρχουν πέντε βασικές καθολικές καταστάσεις ισχύουν. Το μηχανικό off, δηλαδή από διακόπτη έχει κλείσει το σύστημα. Το J2 που είναι soft off, απαιτεί πλήρη επανεκκίνηση βέβαια του λειτουργικού συστήματος. Το G1 που είναι η κατάσταση σύμβουλη και το G0 είναι η κατάσταση λειτουργίας. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική κατάσταση παλαιού τύπου. Και θα κλείσουμε αυτή τη διάλεξη με κάποια παραρτήματα σχετικά με ένα παράδειγμα σχεδίας και με το αυτόματο τηλεφωνητή. Για παράδειγμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν αυτόματο τηλεφωνητή που χρησιμοποιεί ADPCM. Το ADPCM, όπως ξέρουμε, είναι η μετατροπή μιας αναλογικής κυμανομορφής σε μια ψηφιακή, analog to digital, pulse code modulation, όπου τίθεται μια τιμή που δείχνει κάθε φορά ένα παλμό πόσο διαφορετικός είναι από τον προηγούμενο. Το εύρος τιμών είναι από -3 έως 3. Κωδικοποιημένα λοιπόν σε μια μικρή αλφάβητα με θετικές κρεμμικές τιμές -3 έως 3 και ελαχιστοποιεί το σφάλμα ανάμεσα στην προβλεπόμενη τιμή και την πραγματική τιμή του σήματος. Το σύστημα συντήρησης έχει ασφαλώς τον κουβαντιστή, τον αντίστροφο κουβαντιστή, και δημιουργούνται ψηφιακά δείγματα τα οποία οθούνται στον αποκωδικοποιητή και γίνεται πάλι η αναλογική κυματομορφή και ο ήχος. Βλέπω ότι απαιτείται feedback για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάμεσα στην προβλεφτήσα τιμή και την πραγματική τιμή. Σε ένα τηλεφωνικό σύστημα υπάρχει γραμμή του συνδρομητή, είναι γραμμή του τηλεφώνου που έρχεται από τον πάροχο, το κεντρικό γραφείο που κάνει όλες τις μεταγωγές, η έννοια off-hook που είναι το τηλέφωνο είναι ενεργό, οπότε διαχέεται ρεύμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και το on-hook που το τηλέφωνο είναι ανενεργό. Σε μια πραγματική γραμμή συνδρομητή υπάρχει θετικό σήμα 90V RMS, συζυγή αναλογικά σήματα, προστασία στροφές κτλ. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αναπτύξει το ενσωματωμένο σύστημα σε μια προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή με είσοδο ενός μικροφόνου, ηχείου και διακοπές για κουδούνισμα, off-hook κτλ. Οι απαιτήσεις λοιπόν καταγράφονται στον πίνακα αυτό των απαιτήσεων που έχουμε δει στις πρώτες διαλέξεις. Ορίζονται οι είσοδοι, για παράδειγμα ότι είναι είτε ένα κουδούνισμα είτε ηχητικά σήματα, και οι έξοδοι είναι μέσω από το μεγάφωνο η αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Οι λειτουργίες του, για παράδειγμα να αναπαράγει τα μηνύματα ή να καταγράφει τα μηνύματα, η απόδοση θα πρέπει να μπορεί να διαφυλάσσει τουλάχιστον 30 λεπτά ηχητικού σήματος στα 8 kHz, το κόστος να είναι, το κόστος παραγωγής, το κόστος του καταναλωτή να είναι στα $50, η τροφοδοσία θα είναι από εναλλασσόμενο ρεύμα και θα έχει διαστάσεις παρόμοιες με ένα τυπικό επιτραπέζιο τηλέφωνο. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί η κατάλληλη μνήμη DRAM, όπου θα επηρεάσει το κόστος, γιατί η DRAM είναι ένα στοιχείο, ένα περιφερειακό που συνεχώς αλλάζει τιμή με την πάροχο του χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τη χρονική στιγμή που θα γίνει η σχεδίαση, ποια ποσότητα μνήμης θα προμηθευτεί ο κατασκευαστής. Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου διαπαφής χρήση θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε ένα πρωτότυπο βασισμένο σε προσωπικό υπολογιστή. Ως γνωστό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα κλάσεων και εξαρτήσεων και κλειδονομικότητας ανάμεσα
στις διάφορες ενέργειες και στο software και στο hardware, μικρόφωνο, γραμμές, πλήκτρα, ηχεία και ούτω καθεξής. Επίσης, να εξεταστεί και να γίνει το αντίστοιχο διαγραμματικό μέλη για τη φυσική διεπαφή, για τα μηνύματα, ποιες είναι οι ιδιότητες των μηνυμάτων και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παράγωγες κλάσεις από αυτά, για τις λειτουργικές κλάσεις, κλάσεις λειτουργίας, αναπαραγωγή, ηχογράφηση και λειτουργία και γενικά να μπορούμε να προσδιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το σύστημα και να το κατασκευάσουμε. Πολλά ζητηματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερο λοιπόν από μία λειτουργία, ανταποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάτα όπως ήταν το έλεγχο κινητήρα και παρακολούθηση ζώνης ασφαλείας, απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο και απαιτούν αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργασιών. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο διάγραμμα UML της συσκευής μας, πώς δηλαδή εκτελούνται οι διάφορες ενέργειες και τόσο κατά την ηχογράφηση ενός μηνύματος, όσο και για την αναπαραγωγή ενός μηνύματος. Όσο για το hardware, θα πρέπει να επιλεχθεί ο κατάλληλος επεξεργαστής που θα μας καλύψει τις σχεδιαστικές προδιαγραφές, βέβαια η μνήμη, το μπροστινό πλαίσιο, δύο analog to digital converters που θα μπουν στη γραμμή συνδρομητή και στο μικρόφωνο και δύο digital to analog που θα μπουν στη γραμμή συνδρομητή και το ηχείο. Θα πρέπει να δοκιμαστεί τόσο η επίδοση όσο και το τελικό προϊόν. Ο έλεγχος εγκαταστάσεις πραγμάτων είναι τι θα γίνει αν υπάρχει υπερχείληση μνήμης, προσπάθεια διαγραφής άδειων πακέτων, μηνυμάτων και γενικότερα να δοκιμαστούν και οι τυπικές καταστάσεις λειτουργίας, αλλά και οι ακραίες καταστάσεις λειτουργίας. Στο τέλος, θα πρέπει να δοκιμαστεί είτε στο host, οπότε να γίνει προσομοιωμένο με έναν υπολογιστή, είτε σε μια τελική πλατφόρμα. Βέβαια, η προσομοιωμένη τηλεφωνική γραμμή είναι καλύτερη να χρησιμοποιηθεί, γιατί αν η συσκευή που σχεδιάσουμε συνδεθεί κατευθείαν στο τηλεφωνικό δίκτυο του παρόχου, τότε μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα και γενικά υπάρχει περίπτωση παραβίαση νομοθεσίας σχετικά με το τερματικό εξοπλισμό του καταναλωτή, όπου πρέπει να πληρεί κάποια πρότυπα. Άρα λοιπόν είναι καλύτερο να γίνει προσομοίωση, να χρησιμοποιηθεί μια προσομοιωμένη τηλεφωνική γραμμή για τις δοκιμές, μέχρι να πάρει πιστοποίηση το προϊόν. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.